ΟΓΑ μετεξελίχθηκε σε φορέα κοινωνικής αλληλεγγύης. Τον Φεβρουάριο του 2018 ξεκίνησε τη λειτουργία του ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Μέσα σε έναν χρόνο τριπλασιάστηκε ο προϋπολογισμός των προνοιακών πολιτικών. Μπήκαν οι βάσεις ώστε οι παροχές του ΟΠΕΚΑ να φτάσουν σταδιακά σε 2 εκατομμύρια νοικοκυριά. Στηρίζουμε την οικογένεια. Μέσα σε έναν χρόνο καλύφθηκαν 1,6 εκατομμύρια παιδιά σε όλη την Ελλάδα από το επίδομα παιδιού. Αύξηση είδαν πάνω από 870.000 οικογένειες. Ωφελήθηκαν 15% περισσότερες οικογένειες από κάθε άλλη χρονιά. Παρέχονται σχολικά γεύματα σε 153.000 παιδιά σε περισσότερα από 1.000 δημοτικά σχολεία. Είμαστε δίπλα στα άτομα με αναπηρία. Μέσα σε ένα χρόνο ιδρύθηκε ενιαία αρχή πληρωμών των αναπηρικών επιδομάτων. Απλουστεύθηκαν οι διαδικασίες για τα άτομα με αναπηρία με διαφάνεια και ηλεκτρονικές αιτήσεις. Διαμορφώνεται για όλους σταθερή, μηνιαία καταβολή των επιδομάτων χωρίς καμία απολύτως περικοπή. Προστατεύουμε τις ευάλωτες ομάδες. Μέσα σε ένα χρόνο έλαβαν παροχές περισσότεροι από 34.000 ανασφάλιστοι περίλικες. Επεκτάθηκε η προστασία του επιδόματος ανασφάλιστου υπερήλικα και σε οφειλέτες ταμείων που δεν μπορούν να λάβουν σύνταξη λόγω χρεών. Ο ΟΠΕΚΑ ανέλαβε το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης. Για το 2019 ξεκινά το πρόγραμμα επιδότησης ενοικίου για 260.000 νοικοκυριά με προϋπολογισμό 300 εκατομμύρια ευρώ. Ανοίγει το πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου η πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού. Από τον Απρίλιο σταθεροποιείται σε μηνιαία βάση η καταβολή όλων των προνοιακών αναπηρικών επιδομάτων. Δημιουργείται νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα αιτήσεων για το επίδομα των ανασφάλιστων υπερήλικων. Διευρύνονται τα προγράμματα του λογαριασμού αγροτικής εστίας. Επιδοτούνται και οι τρίτεκνες αγρότησες μητέρες. Επεκτείνεται το πρόγραμμα των σχολικών γευμάτων σε περισσότερους μαθητές και στα εσπερινά γυμνάσια και λύκεια. Αλληλεγγύη στην πράξη. Ένας χρόνος ΟΠΕΚΑ. Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.